Σου είπα να αφήσεις τον Δημητρό να κάνει τη δουλειά του και άλλο δεν κάνεις παρά να τον εμποδίζεις. Άσε πάλι το Αριστίδη. Εγώ σου μιλώ. Μα χρωστάς τον Δημητρό? Όχι, Μαρία. Προμήθεια. Συμφωνήσαμε με τον Δημητρό όσες δουλειές μου βρίσκει να του δίνω προμήθεια. Τι γίνεται, Κλέον? Ζηλεύεις τη σύζυγό σου που νεκρία σαν μάρμαρο? Φοβάσαι μήπως πάρει η φωτιά η πέτρα? Από μέσα μου παρακαλούσα, αλλά δεν ήθελα να φανώ πως είμαι κεύκο. Ξέρω. Καταλαβαίνω γιατί και εγώ στον ύπνο μου συχνά παραδίνω τα πάντα σε γνωστούς και άγνωστους. Είσαι η Αφροδίτη. Λυσόδης μάχης στη Γιδουγκέρκη. Βρετανικές του μαγικές δυνάμεις άρχονται για να διασπάσουν το γερμανικό βουλιό. Μεγάλη επίθεση στο Γερμανό. Εφημερίδες, εφημερίδες. Πάρτε κύριοι εφημερίδες, οι Γερμανοί προελάβουν στο Γαλλικοέδαφος, τα γερμανικά τάξη απειλούν το Παρίσι. Εφημερίδες, εφημερίδες, πάρτε κύριοι εφημερίδες. Εδώ Λονδίνο, ραδιοφωνικός σταθμός βραχαίων κυμάτων. Συνεχίζουμε το δελτίο ειδήσεων. Η αποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων εκ της Δουνκέρκης διεξάγεται συμφώνω σχεδίου. Κατερρύφθησαν 18 εχθρικά αεροπλάνα καθέτου εφορμής, 9 Heinkel και 27 Junkers. Το Βερολίνο. Να πάρουμε το Βερολίνο να ακούσουμε τι λένε οι Γερμανοί. Όχι, 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 κύριε Σιόπουλε. Ας πάρω και γερμανόφιλος. Και ο περισσότερος κόσμος είναι αγρόφιλος. Άσε το κύριε Σιόπουλε, θα ακούσει στο σπίτι σου. Φοβάστε κύριε Ευκνίδη. Μπορεί να βρεθεί εδώ κανένας χρυσός που θα μας καταγγείλει στην αστυνομία. Άσε να κάνει. Ο περισσότερος κόσμος ακούει Βερολίνο. Να. Αγαπητοί Έλληνες ακροατές, η από του 1821 απελευθερωθήσα Ελλάς και είναι τώρα υπό μιας νέας τυραννίας, της τυραννίας των Αγγλογάλων. Η Γερμανία υπό την σοφή καθοδήγηση του Φύρερ θα ελευθερώσει τους λαούς από τους εκμεταλλευτάς από οικειοκράτας Αγγλογάλους και θα επιβάλλει την νέα τάξη. Ποιος άλλος θα το κάνει? Προπαγάνδες του Γκέμπελς, ένας δικτάτορας που υποδήλωσε τους ομοθετήσεις του πάει τώρα να ελευθερώσει τους ξένους. Τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Ρέμς, προελάβουν ακάθεκτα προς το Παρίσι, του οποίου η κατάληψη είναι ζήτημα ορών. Κατά χιλιάδας παραδίδονται οι Γάλλοι εχμάλωτοι, ο δε γαλλικός στρατός θεωρείται ήδη διαλυμένος. Ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ,
Τρομοκρατημένος δήλωσαν ότι οι Άγγλοι θα αγωνιστούν μέχρι το μαύρο τελευταίο. Μαύρο χιούμορ κάνει ο Γκέμπελς. Και κανά κάνει. Πάντα οι Εγγλέζοι περιμένουν τους άλλους να πολεμήσουν για λογαριασμό τους. Στη Δουγκέρκη δεν είναι οι Εγγλέζοι που πολεμούν. Πολεμούν. Μα δεν ακούς. Από φύγει. Προπαγάνδα των Γερμανών, κύριε Σωτηρόπουλε. Ήδη το λέγουν. Υποχώρησης κατόπιν σχεδίου. Δεν είναι καλύτερο ότι τρέχουν να γλιτώσουν το τομάρι τους. Μια στρατηγική υποχώρηση δεν σημαίνει ήττα, κύριε Σωτηρόπουλε. Πανολευρία, κύριε Ευκλήδη. Αυτά τα λέει το Βερολίνο. Να ξέρεις όμως ότι πάντα οι Άγγλοι κερδίζουν την τελευταία μάχη. Προπολεμική άποψη που έχει ξεθοριάσει εντελώς. Η τελευταία μάχη για τους Άγγλους έχει χαθεί στη Δουνκέρκη. Η Γερμανία αύριο μεθαύριο μπαίνουν στο Παρίσι. Ο πόλεμος ετέλειωσε. Αυτό είναι αδιανόητο. Οι Γερμανοί στο Παρίσι. Και όμως αυτό είναι γεγονός, κύριε Ευκλήδη. Λοιπόν, τι γίνεται ο Ζήνο, κανένα τηλεγράφημα? Το τελευταίο του γράμμα στις 12 Μαΐου αναστάτωσε το σπίτι του. Είναι αλήθεια ότι θέλει να καταταγήσει το γαλλικό στρατό? Έτσι έγραφε. Σκέφτομαι, λέει, να καταταχθώ κι εγώ στο γαλλικό στρατό, όπως πάρα πολλοί φοιτητές εδώ στο Παρίσι. Καλά. Όταν λέει σκέφτομαι, αποκλείεται να το κάνει. Γιατί αυτό είναι παράλογο για ένα Κύπριο να θυσιαστεί για τους συμμάχους των Άγγλων που τον κρατούν υπόδουλο. Εδώ ο Χίτλερ χτυπά τον κατακτητή μας. Να πάμε εμείς να τους γλιτώσουμε? Εμείς που δεν βλέπουμε την ώρα να διώξουμε τους Άγγλους από τον τόπο μας. Το θέμα, κύριε Σωτηρόπουλε, είναι ότι ο αντίπαλος του κατακτητή μας είναι χειρός. Καλά, και εμείς τι έχουμε να χάσουμε? Απλώς θα αλλάξουμε αφεντικά. Από Άγγλους θα πάμε στους Γερμανούς. Ποια η διαφορά? Δεν είναι το ίδιο, κύριε Σωτηρόπουλε. Με τους Εγγλέζους έχουμε περιθώρια να διαμαρτυρόμαστε, να αντιδρούμε, ενώ με τους Γερμανούς. Πώς το προεξοφλάς? Από τις πρώτες μέρες του πολέμου έδειξα στον κόσμο τι σκληρή και αδίστακτη είναι. Βομβάρδισαν ανελαίτητα τη Βαρσοβία. Το ίδιο έκαναν στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ. Δεν το έχουν για τίποτα να σκοτώνουν αθώους ανθρώπους. Αφού τους θεωρούν κατώτερους από αυτούς. Ναι, και οι Άγγλοι θα εδίστασαν. Άκουσες ποτέ να βομβαρδίσουν μια γερμανική πόλη με αθώους? Δεν το κάνουν. Δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Όχι γιατί δεν θέλουν απανθρωπισμό. Εγώ σας λέω, κύριε Ευκλήδη, πως αν τα Junkers και τα Stukas τα είχαν οι Εγγλέζοι, θα εξαφάνιζαν το Βερολίνο από προσώπου της γης πριν ακόμα κηρύξουν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Θα το έκανα σκάτι. Γι' αυτό σου λέω, ο Ζήνων είναι κρίμα για να πάει να πολεμήσει για τους μεν ή τους δε. Αλλά τι μας κόφτει εμάς? Τέλος πάντων, να κάνουμε την παρτίδα μας. Οι δυο μας, κουμκάν. Τέτα τέτον πέντε σε λινιό. Μέχρι να έρθει ο Ροϊζίδης ή ο Γιαννόπουλος, να κάνουμε το καρύ μας. Κύριε Σωτηρόπουλε, με τον Αριστείδη είσαστε ακόμη κακοφανισμένοι? Όχι. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα αν οι δομέστικες αθέτησαν την υπόσχεσή τους. Μάλιστα αυτό βγήκε σε καλό για τον Ρεβάνο. Βρήκε ένα θαυμάσιο πρικοσύμφωνο. Εκτός από τα μετρητά, ο πεθερός του θα του χτίσει κλινική και θα την εξοπλίσει μάλιστα με όλα τα τελευταίου τύπου επιστημονικά μηχανήματα και όργανα. Οι δομέστικες βέβαια δεν θα έδινα για πρίκα στη Χλόη αυτά που ένας δόκτωρ σαν τον Έβατρο μπορούσε να απαιτήσει. Μα είχατε αναφέρει στον Αριστείδη για αυτές τις απαιτήσεις σας και τις απέρριψε? Όχι, δεν μας δόθηκε καθόλου η ευκαιρία να διαπραγματευτούμε για την πρίκα της Χλόης. Την άλλη μέρα ακριβώς η Χλόη τηλεφώνησε στον Έβατρο και του είπε ότι θα λείπει για ταξίδι και ότι δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει. Τον παρακάλεσε μάλιστα να θεωρήσει την υπόσχεση γάμου άκυρη. Βέβαια η Χλόη δεν πήγε ταξίδι, ούτε τώρα πρόκειται να πάει ταξίδι με τον πόλεμο. Η Χλόη με κάποιον είναι τσιμπημένη. Α, όχι κύριε Σωτηρόπουλε. Η Χλόη είναι ανοιχτός χαρακτήρας. Αν ήταν ερωτευμένη θα το έλεγε, δεν το έλεγε. Τέλος πάντων, ας παίξουμε μια παρτίδα. Κυριάκο, φέρε μια τράπουλα για κουμκάν. Ταχυδρομείο! Ταχυδρόμος! Ταχυδρομείο! Μαρία! Κυρία Θεοδωρά! Ταχυδρομείο! Thank you.
Μαρία. Μαρία. Μπαμπά. Τις εφημερίδες. Πού είναι η Μαρία. Γιατί σηκώθηκες. Την εφημερίδα. Πού είναι η Μαρία. Ο εφημεριδοπόλης φεύγει. Θα σου τη φέρω εγώ. Αριστίδη. Βαρέθηκε στη ζωή σου. Έλα κάτσε. Έλα μπαμπά. Έλα κάτσε. Δράμα. Είναι από το Ζήνονα. Επιτέλους. Είναι από τη Γαλλία. Άνοιξε το Χλόι. Κύριο Αριστίδη, δομέστηκα. Δικό σου μπαμπά. Άνοιξε το Χλόι. Διάβασέ το Χλόι. Μασσαλία, 2 Ιουνίου 1940. Μασσαλία. Γιατί Μασσαλία. Αγαπητοί μου γονείς, αδελφοί μου Χλόι. Με συγχωρείτε που άργησα να σας γράψω. Δεν οφείλετε στην αμέλειά μου, αλλά στις δυσκολίες που αντιμετώπισα μέχρι να φτάσω εδώ στη Μασσαλία για να επιστρέψω στην Κύπρο. Το καλό μου το παιδί. Για λόγους που θα σας εξηγήσω όταν έρθω, δεν εντάχθηκα στο εθελοντικό τάγμα του Γαλλικού στρατού. Δεν μπορώ να σας γράψω περισσότερα, γιατί τρέχω να εξασφαλίσω ευκαιρία για κανένα πλοίο που φεύγει για Βηρητό ή Αλεξάνδρεια. Ελπίζω σύντομα να σας συναντήσω όλους καλά και ότι ο Θεός θα σώσει τη Γαλλία. Σας φιλώ, Ζήνο. Ο γιος μου, ο χρυσός μου έρχεται. Ζήνο. Αριστίδη. Μπα. Αριστίδη. Μπα. Το γιατρό γρήγορα, Μαρία. Μαρία. Μπαμπά, μπαμπά. Το 425 παρακαλώ. Πάλι ο κύριος Αριστίδης. Ο Αριστίδης. Έλα να τον πάρουμε πάνω, έλα. Δεν ξέρω. Έλα μπαμπά. Έλα να σε πάμε στο κρεβάτι σου. Αφήστε τον. Να μην κινηθεί καθόλου, λέει ο γιατρός. Ναι. Μπαμπά. Είδες τι έκανες. Τι έπαθες πάλι. Μαρία, φέρε μια κουβέρτα. Αφού ξέρεις την κατάστασή του. Μη ρίχνεις το φταίξιμο πάνω μου. Ήταν ανάγκη να το δείξεις το γράμμα. Εσύ με έβαλες να το διαβάσω μπροστά του. Πάλι εγώ φταίω. Πάλι. Ναι, μαμά, εσύ φταίς, ποιος άλλος. Έχει σπάσει τα νεύρα με το πείσμα σου. Μαγιά σου έχει κάνει το χωριατόπεδο. Και εσύ με τον Δημητρό. Βγάζει τα μάτια σας. Ντι να το διώξεις, τον έκανες διευθυντή. Με την αξία. Παπά. Έτσι φυλάστενος ήταν πάντα. Ζήνον. Συμφωνείς, Χρυσέ μου, Άγγελε. Φίλησέ με. Συμφωνείς. Φίλησέ με. Εσύ θα λες πως θα κλείσουμε το κατάστημα. Θα κρύψουμε το εμπόρευμα στις αποθήκες πίσω από τη Φραντζουλισιά. Ξέχασε τη διατίμηση. Όπως ξέρεις, Δημητρό μου. Όπως ξέρεις. Θα πουλούμε το εμπόρευμα μαύρη αγορά. Όπως κάνουν όλοι οι εμπόροι. Και να μας πιάσει η αστυνομία. Εσύ δεν ξέρεις τίποτε. Εγώ παπάς, εγώ τατάς. Εντάξει. Φίλησέ με. Δεν θα αφήσουμε τίποτε στο κατάστημα. Μόνο φτηνό πράγματα. Ούτε προσωπικό χρειαζόμαστε. Θα αφήσουμε μόνο τον Διομήδη και τον Κυριάκο. Τους άλλους θα τους διώξουμε. Όχι, όχι τον Νικόλα, Δημητρό. Τόσα χρόνια μαζί μας. Τι θα τον κάνω τον Νικόλα, να τον γυροκομώ. Άσε να κάνω ό,τι ξέρω. Καλά. Φίλησέ με. Όχι εδώ. Θα τους φωνάξω τώρα να τους τα πω, συμφωνείς. Ναι. Αλλά όχι τώρα. Όχι. Ο Δημητρό. Όχι εδώ. Μου αρέσει περισσότερο με την άνεσή μας στο σπίτι. Αγάπη μου. Άγγελέ μου, θα έρθεις απόψε στο δωμάτιό μου. Δεν σ' αρέσει το δικό μου το κρεβάτι, Δημητρό μου. Δεν μπορώ να σκέφτομαι τη Χλόη στο διπλανό δωμάτιο. Ούτε που θα μας πάρει χαμπάρι, περασμένα μεσάνυχτα. Θα έρθεις. Τρελαίνομαι για σένα. Και δεν θα έρθω. Διομήδη. Μάλιστα, κύριε Δημητρό. Σε λίγο ελάτε στο γραφείο μου με τον κύριο Νικόλα. Κάθισε. Εσύ θα επιμένεις να κλείσουμε τάχα το κατάστημα. Εντάξει. Και ο λόγος. Δεν υπάρχουν δουλειές,
Το εμπόριο σταμάτησε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με τον πόλεμο. Βρες κάμποσα τέτοια και εγώ θα τους ζητήσω να κάνουν θυσίες. Μάλιστα. Για να κρατήσουμε το κατάστημα. Θα τα καταφέρω. Εγώ είμαι δίπλα σου. Μη φοβάσαι. Δύσκολη καιρή. Πρέπει να βλέπουμε την κρυάδα και να μοιραζόμαστε το πάπλωμα. Εντάξει. Ελάτε. Λίτο. Τι είναι από το σύνολο. Ευτυχώς έφτασε στην Αλεξάνδρεια. Έρχεται την Πέμπτη με το Φουατιέ. Δυσκολεύτηκε πολύ να επιπλήσει τη Μασσαλία. Οι Γερμανοί τους δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Ευτυχώς όμως πέρασε γιατί τους Άγγλους υπηκόους, οι Βρετανοί τους μαζεύουν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δόξα σε Θεός. Και η Χλόη. Η Χλόη. Τώρα με το πένθος, κλεισμένη στο σπίτι. Ούτε χορούς, ούτε σινεμά, ούτε επισκέψεις. Νικόλα. Βλέπεις, Νικόλα, από τη μια ο θάνατος του Αριστίδη, από την άλλη ο πόλεμος, κυριολεκτικά μας τσάκισε. Η κρίση, το τι θα γίνει αύριο. Είναι, βλέπεις και αυτά. Ο Δημητρός βέβαια πιστεύει ότι κουτσά στραβά θα τα βολέψουμε. Αλλά τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να κλείσουμε το κατάστημα, Νικόλα. Σας είπα, κυρία Λιτώ, το αναλαμβάνω εγώ με εγγύηση. Δώστε μου περιθώριο 2-3 μήνες να κάνω ό,τι ξέρω να δείτε. Το κατάστημα έστω και με αυτή τη μεγάλη κρίση της αγοράς θα μπορέσει να βγάζει τα έξοδα του. Για όνομα του Θεού, Λιτώ, τι έπαθες, να κλείσεις το κατάστημα. Πέστε της, κυρία Νικόλα, κι εσείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες θυσίες. Θυσίες, δηλαδή. Εγώ, Διομήδη, θα δουλέψω χωρίς μισθό για 2 μήνες. Εσύ. Δέχεσαι να δουλέψεις για ένα μικρό διάστημα με μισό μισθό. Μισό μισθό. Τι να γίνει, Διομήδη. Βλέπεις. Έχω δίκιο. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, να δούμε τι θα γίνει. Και αν ο πόλεμος συνεχίσει για ακόμα ένα χρόνο, πώς θα ζήσω η οικογένεια με 2 λίρες, κύριε Δημήτρο. Τα πράγματα κρυβαίνουν μέρα με την μέρα. Αντί να αυξηθεί ο μισθός, να πάει κάτω. Τα βλέπεις, Δημήτρο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να το κλείσω το κατάστημα. Όχι, κυρία Λιτώ. Πρέπει να σεβαστούμε τη μνήμη του Μακαρίτη. Το Αριστίδης Δομέστικας δεν θα σβηστεί ποτέ. Το κατάστημα με το όνομά του θα το κρατήσουμε ανοιχτό πάση θυσία. Σωστά, κύριε Νικόλα. Βεβαίως. Μια ολόκληρη ζωή περάσαμε εδώ με τον Μακαρίτη τον Αριστίδη. Θυμάσαι, Λιτώ. Και τη ζωή. Ούτε μια στιγμή δεν θολώσε το νερό ανάμεσά μας. Λιτώ. Θυμάσαι. Περασμένα μεγαλεία, Νικόλα. Ποιος θα το έλεγε. Να αναγκάζομαι τώρα να κλείσω το κατάστημα. Όπως έκλεισα τα μάτια του. Προς Θεού, Λιτώ. Μα γιατί να το κλείσουμε, κυρία Λιτώ. Μέχρι τη στιγμή καλά πάμε. Όπως βλέπω εγώ που εισπράττω. Είχαμε και πουλούσαμε, Διομήδη. Τώρα τι θα πουλήσουμε. Τι λέτε, κύριε Δημήτρο. Με το στόκ που έχουμε περνούμε 5 χρόνια χωρίς άλλες συσκευές. Κρύσταλλα, πιάτα, πολύφωτα, επάργυρα. Μακάρι να πουληθούν. Μα εδώ είναι το πρόβλημα, Διομήδη. Όλα αυτά που λες, η κυρία Λιτώ λέει πως τα έδωσε σε κάποιον έμπορο από τη Λευκοσία. Θα φέρει απόψε φορτηγά να τα κουβαλήσει κιόλας. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε ούτε κρύσταλλα, ούτε πολύφωτα, ούτε επάργυρα. Τι έκαμες, Λιτώ. Τι να έκανα, Νικόλα. Έπρεπε να πάρω τα λεφτά. Γιατί δεν με ρώτησες. Εσύ τα έφερες. Τι ξέρεις εσύ για να σε ρωτήσω. Δικαίωμα της βέβαια, αφού είναι δικά της. Αλλά θα ήταν καλύτερα να με ρωτούσε. Για να μην τα δώσουν όσα όσα. Της εξήγησα, διαμαρτυρήθηκα, φώναξα. Αλλά τίποτε. Η συμφωνία είχε κιόλας κλείσει με συμβόλαια. Η κυρία Λιτώ πήρε τα λεφτά και υπόγραψε την απόδειξη όταν με κάλεσε να δώσω το στόκ. Στο Λευκοσιάτι. Όλα όσα ήταν γραμμένα στο συμβόλαιο. Έτσι μου ήρθε να κλάψω. Όταν σκέφτηκα τι θα γίνει με εσάς. Με τη δουλειά σας. Με το μισθό σας. Αλλά ήταν πια αργά. Δεν έχουμε πολύφωτα. Σετ πορσελάνη, κρύσταλλα. Δεν έχουμε τίποτα. Μόνο μπρίκια και τυροτρίφτες. Και ποτήρια, Διομήδη.
και ποτήρια. Και σας ρωτώ, τι θα βγάζει το κατάστημα, πώς θα βγαίνει ο μισθός σας. Πιο πολύ σκέφτομαι εσένα, Διομήδη. Παντρεμένος με παιδιά, λέω. Ο Νικόλας, ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά. Έχει και το κομπόδεμά του, ευτυχώς. Δεν έχει πρόβλημα. Κομπόδεμα εγώ? Λίγες οικονομίες. Πολλά λίγα, κύριε Νικόλα, είναι κάποια ασφάλεια. Έχεις και την αδελφή σου με το σπίτι της, το δικό σου το σπίτι, τα γυρατιά σου. Μπορείς να πεις, δούλεψα τόσα χρόνια, καιρός να αναπαυτώ. Γέρασε. Εγώ, 50 χρονών άνθρωπος. 52, Νικόλα. Έστω, γέρασα. Πες μου, Λίτου, γέρασα. Εμένα ρωτάς. Πού θες να ξέρω εγώ αν γέρασες? Δεν είπαμε πως ξόφλησες, κύριε Νικόλα. Υπό ξύλο μπορείς ακόμα να δουλέψεις. Αλλά δεν έχεις τόση ανάγκη όσο ο Διομήδης. Είναι συνάδελφός σου. Οφείλεις να το σκεφτείς. Κύριε Λέσου, γιατί πρέπει να σκεφτώ το Διομήδη? Έχει οικογένεια, κύριε Νικόλα, παιδιά. Δεν τα σκέφτεσαι? Αλλά το σκέφτομαι, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ για το Διομήδη? Ό,τι κάνω εγώ. Και τι κάνεις εσύ, δηλαδή? Θα δουλέψω χωρίς μισθό για να μπορέσει το κατάστημα να πληρώσει το μηνιάτικο του Διομήδη. Μπορείς να κάνεις και εσύ το ίδιο. Χωρίς μισθό. Η μάρτα σου, κύριε, που ξακούστηκε. Χωρίς μισθό. Λέβεις, Διομήδη. Έκαμε ό,τι μπορούσα. Εντάξει, κυρία Λιτό. Θα παραδώσω το στόκ το Σάββατο στο Λευκοσιάτη και τα κλειδιά του καταστήματος στην αφεντιά σας. Αφού επιμένεις να κλείσεις το κατάστημα, τι να γίνει? Θα με πετάξεις στον δρόμο, Λιτό? Εμένα, Λιτό? Εμένα? Όχι, όχι. Να δουλέψω με 3 λιρές, κυρία Λιτό. Έχω ανάγκη να δουλέψω. Έχω παιδιά, οικογένεια. Αναλαμβάνω εγώ τις ευθύνες, κυρία Λιτό. Σκέψου τα παιδιά του Διομήδη. Τι να κάνω, Δημητρό. Κρίμα τα μωρά. 2,5 λίρες, Διομήδη, να δεχτείς, είναι καλά. Και εσύ, κυρία Νικόλα, 1 λίρα για τα καφενιακά σου. Αφού επιμένεις να δουλεύεις ακόμα, 1 λίρα το μήνα. 1 λίρα, ο Νικόλας. Αναλαμβάνω εγώ, κυρία Λιτό. Δεν πρέπει να κλείσεις το κατάστημα, σε παρακαλώ. Σκέψου το όνομα του Μακαρίτη. Μην το κλείσεις. Όπως ξέρεις, Δημητρό. Όπως ξέρεις. Ποιος? Καλημέρα, κυρία Θεοδόρα. Καλώς τον Κώστα. Ποιος αέρας εφύσησε? Επεθύμησες τη Μαρία σου, κυρία Κάθηκα? Μόλις ήρθαμε από την εκκλησία. Εδώ, Δημητρό, που θέλω, κυρία Θεοδόρα. Ποιος την Μαρία του? Ήρθε νύπτεν τον καφέ του και πήγαινε να θκευάσει φλέτα. Η Μαρία? Η Μαρία πήγαινε να αλλάξει. Πότε με το καλό ο γάμος θα θέλει ο Θεός? Σε 2-3 μήνες ελπίζουμε. Τα μακριά κοντά γενικά. Ναι. Θέλεις να πάω να τις πω πως ήρθες? Όχι, άφησε την. Το Δημητρό που θέλω, κυρία Θεοδόρα. Να του πάρω μια φωνή. Ναι. Μια λεπτά. Δημητρό! Δημητρό! Έλεγε στην ο Κώστας! Οι δουλειές πώς πάσει? Μια χαρά, κυρία Θεοδόρα. Δεν προφτάνουμε. Γεια του στρατού. Ο Δημητρός, α. Κάτσε, Κώστα, κάτσε. Ξέρει Εγγλέζους αξιωματικούς, κυρία Θεοδόρα. Τριάστερους, κορονέλους. Εγώ δεν καταφέρω να κλείσω δουλειές με το στρατό. Ο Δημητρός ξέρει Εγγλέζα, ξέρει να κλείσει φωνίες. Εγώ που... Πολλά έξυπνος ο ασυχόμπατος. Τραπέραντος. Αφού να φανταστείς, είπα του ότι θέλουμε μεγάλα μηχανήματα για να μπορούμε να πιάνουμε δουλειές. Σε 3 ημέρες ήσουν στο μαγαζί. Μεταχειρισμένα, αλλά τέλεια. Εγώ ούτε στον ύπνο μου να φανταστώ ότι θα μπορούσα να γίνω μάστρος με γαρφάδες και σειράκια. Καλώς το Δημητρό. Έφερα το δείγμα. Μπράβο, ρε Κώστα. Ανοίγει. Κλείνει. Κάνε μας 2 καφέδες, κυρία Θεοδόρα. Α, σας κάνω. Ωραία, μπράβο. Α,
ενθουσιαστεί ο Κάπτεν Ρόναλτ. Το μόνο που φοβούμαι είναι ότι είναι που Πεύκο. Αν ήταν που ο Ξά ήταν καλύτερα. Καλός ο Πεύκος Κώστα, καλός ο Πεύκος. Hey, ο Ξά εμπιώστερε, Δημητρό. Εγώ είπα σου. Κώστα, μη μου ανοίγεις φάρες τώρα. Στοιχίζει ο Ξά. Είναι δυο σελήνια διαφορά, Δημητρό. Δυο σελήνια στις 500 είναι 50 λίρες διαφορά. Να πετάξουμε 50 λίρες. Καλύτερα να πετάξει ο στρατός της καρέκλης, Κώστα. Σιωπά. Τύπο, 4 σελήνια το ξύλο. Βάλε 5. Τέσσερα, Κώστα. Τέσσερα. Εγώ έκανα καλά τον υπολογισμό μου. Μισόν κυβικών πεύκων κάθε καρέκλα μπόλικα. Μπολόνια, σίδερο, γυαλόχαρτο, γόμα, κάτι πάνω κάτω, άλλα 2 σελήνια, 6 σελήνια. Ο κόπος τώρα. Πόσο να βάλουμε για κόπο. Ξέρω εγώ, ό,τι πεις εσύ, Δημητρό. Λογάριασε. Όσες καρέκλες τελειώνει την ημέρα ο μάστρος. Να πούμε 2. Απαναγία. Απαναγία. Να χάσουμε τον κοντράδο, Κώστα. Μαστόρος έχεις ή γελώνες. Τουλάχιστον 4 καρέκλες την ημέρα για να μας συμφέρει. Τέλος πάντων. Να βάλουμε το μεροκάμα του Μαστόρου 3 σελήνια, 3 καρέκλες την ημέρα, 1 σελήνιν κόπο. Σωστά. Όπως νομίζεις. Έχουμε. 4, 6, 7. Και ένα σελήνι λάδι της Πολιάς Σκέτο, 8 σελήνια. Το κέρδος σου εσένα τώρα, Κώστα. Δημητρό, πού ξέρω εγώ από κέρδη και Κώστα. Αυτά τα πράγματα εσύ τα ξέρεις. Ο καφές σας. Ευχαριστώ. Έλα, Δημητρό. Έλα, γεια. Πέντε σελήνια καθαρών κέρδος για σένα, είσαι ευχαριστημένος. Μα, για την κάθε καρέκλα. Κάθε 4 καρέκλες, 1 λίρα. Εντάξει. Εντάξει, Δημητρό, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Κώστα. Μαρία. Γεια σου. Εκλήσαμε τη συμφωνία. 500 καρέκλες. Μα για κανένα θέατρο. Για το στρατό, Μαρία. Για το στρατό. Ο Δημητρός. Δημητρό. 125 λίρες καθαρόν κέρδος. Σε ένα μήνα τελειώνουν οι καρέκλες. Ο Δημητρός. Μα 125 λίρες για ένα μήνα. Δημητρό, να σε φιλήσω. Μαρία, Δημητρό, οι καφέδες είναι να κρυάνουν. Α, ναι, ο καφές. Έλα, Κώστα, πάρ' τον καφέ σου. Να σας κάνω πλούσιους εγώ. Πλούσιους. Με έναν ώρα του Κάπτεν Ρόναλτ, να πάμε να ανοίξουμε την αποθήκη. Τι αστήν καρέκλα. Να σου αλλήλει. Γεια σου, Μαστό. Πρόσεξες, Κώστα, έξω της αφήσεις την τράπεζα. Βλέπε, άκου, σιώπα. Γεμάτη τόπη, Δημητρό. Γιατί? Διότι οι τύχοι φοβούνται την κατασκοπία. Σοβαρό παράδειγμα. Και για το στρατό και για τους πολίτες. Μπορεί να σου φύγει ένας λόγος και να βρεθεί ξαφνικά στη φυλακή. Εγώ γι' αυτό σε φέρα μαζί μου. Γιατί σου έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι δεις, ό,τι ακούσεις, δεν θα πεις κανέναν τίποτε, ούτε στη Μαρία. Ακατάλαβα, Δημητρό, είμαστε μωρά. Βλέπε, άκουσε, όπα, Κώστα. Σε 5 λεπτά θα έρθει ο Κάπτεν Ρόναλτ. Θα του πω ότι είσαι ξάδελφος, εντάξει. Θα θυμώσει που με έφερες μαζί σου. Εγγυούμαι σε εγώ. Μόνο πρόσεξε λίγα τα λόγια σου, γιατί ξέρει καλά, έλεγε. Θα απολέξει. Καλύτερα να μην μιλήσεις καθόλου. Εντάξει. Όμως δεν μου είπες γιατί ήρθαμε δάμε. Τι θα κάνουμε. Εναργήσουμε γιατί περιμένει η Μαρία. Σε θέλω να με βοηθήσεις, Κώστα. Κατεβάσουμε κάτι πράγματα. Τι πράγματα. Του στρατού. Όπλα. Το γύρω, Κώστα. Όπλα. Τρόφιμα.
Πιατικά, ό,τι φέρνει η Νάφη. Ποια Νάφη? Η Νάφη είναι η οργάνωση που τροφοδοτεί τον στρατό, που εφοδιάζει. Ό,τι φανταστείς το έχει η Νάφη. Τρόφιμα, του πλούτου το γάλα, πιατικά, πλούσια τα ελέησου. Υλικά οικοδομής, από βελόνες μέχρι σιδεροδοκούς. Ό,τι θέλεις το έχει η Νάφη. Γεμάτες αποθήκες στα στρατόπεδα Κώστα. Γεμάτες. Να δούμε τι θα μας φέρει σήμερα ο Κάπτεν Ρόναλντ. Μα να μας φέρει εμάς. Εμάς να φέρει Κώστα. Ποιο να φέρει? Τι θα τα κάνουμε, Δημητρό? Να τα βάλουμε στο ξύδι, ρε Κώστα. Περιπέρσεις με, ρε Κώστα. Μην κάνεις το πλάκι. Θα με βοηθήσεις, ναι ή όχι? Θα κατάγομαι, Δημητρό, να σε βοηθήσω. Αλλά θέλω να ξέρω ποιο βοηθώ. Σένα ή το Κάπτεν Ρόναλντ. Εμένα. Εμένα, όπως βοηθώ εγώ εσένα. Θες να σε κάνω μεγάλο εργολάβο, να βγάζεις πολλά λεφτά? Βοήθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε το βουνό. Μόνο σιώπα. Σιώπα, Κώστα. Έρχεται. Έρχεται. Ρόναλτ. Oh, come on. Two pounds more. Okay, Captain. One more. Oh, come on. Don't be so miserable. Two pounds. All right. All right. All right. The sugar. When will you bring it? Oh, well, next some. Same time. Sugar, butter, coffee, etc. Anything. Right? Okay. Anything. Anything you bring. Thank you. Who is that person with you? But don't worry. He's my cousin. You can trust him. All right. Next week. After me. Goodbye, sir. Ό,τι φανταστείς, ό,τι φανταστείς, Κώστα, είναι μέσα σε αυτά τα κυβότια. Πράγματα που δεν βρίσκεις στην αγορά. Τρόφιμα, πιατικά, ό,τι φανταστείς. Κι εγώ σκέφτομαι ούτερο σε ένα γάμο το γάμο. Κώστα, εγώ είμαι εδώ. Στο γάμο σου θα φέρω το αθάνατο στο τραπέζι. Σκέφτεσαι? Θα έχεις πρωτοκούμπαρο τον Δημητρό, Κώστα, και σκέφτεσαι? Να χαρίσει ένα παιδί μου. Τώρα από το σπίτι σας, πέταξε τον έξω από τις κλωτσίες, θα μας καταστρέψει όλους μας. Και σας, όπως και εμένα, πλωτσοσκόπη στα πόδια του έκανε εμένα, τον Νικόλα Μιχαηλίδη. Αυτό είναι η βρύση των αγαθών. Το κέρας της αμαλθίας. Όχι της αμαρτίας, μαμά, μην ανησυχείς. Της αμαλθίας είπα. Δεν είσαι πια ούτε υπάλληλος, ούτε υπηρέτης στο σπίτι του Ρομέστικα.
Ούτε υπάλληλος, ούτε υπηρέτη σου είμαι, κύριε Ζήνων Δομέτρικα. Δεν θα φύγεις, Δημητρό. Μαμά, διάλεξε. Είτε αυτόν ή τα παιδιά σου. Είσαι πιο ανόητος από την αδελφή σου, βλέπω. Ή αυτός ή εμείς. Πριν η λάμψη της νιώτης χει, ξανά η ελπίδα μου η κρυφή μες στη καρδιά μου έχει φυτρώσει. Ερώτα, καλώς να προσήσεις την πονεμένη μου άδεια ζωή με τη σαγό. Έχουμε επένδυση, Ζήνο. Καλημέρα, μαμά. Έχουμε επένδυση, χρυσό μου παιδί. Δεν είναι σωστό. Τι δεν είναι σωστό, μαμά? Να παίζουμε πια. Άσε τουλάχιστον να περάσουν οι 40. Έλα τώρα, μαμά. Εγώ έτσι εκφράζω τα συναισθήματά μου για το θάνατο του πατέρα μου. Με φτάνει, λίγο. Μου άσημα να ξεσκάσω. Προγευμάτισες τουλάχιστον. Μαρία? Ναι, ναι. Ναι, άσχη, Μαρία. Μόλις μου έφερε τον καφέ. Α, καλά που μου το θύμισες. Ε, κυρία. Έφερε ο Δημητρός τα πράγματα που υποσχέθηκε. Χορτά και κρέας, κυρία Λιτό. Τα άλλα? Τίποτα ακόμα. Ζάχαρη, καφές, βούτυρο. Τίποτα. Είπε όμως ότι θα επιστρέψει σε λίγο. Μα αφού υποσχέθηκε να τα φέρει. Τα τσιγάρα? Τσιγάρα. Είπε πως θα μου βρει η Βιρτζίνια. Δεν μπορώ να καπνίσω τα κυπραϊκά. Αν σας είπε ότι θα σας φέρει τσιγάρα ο Μητρός κύριε Ζήνων, θα σας τα φέρει οπωσδήποτε. Θέλετε καφέ, κυρία Λιτό? Τσάι. Τσάι ρωσικό, Μαρία. Μα δεν έχει φέρει ο Δημητρός. Μόνο λίγος καφές έχει μείνει. Όχι. Όχι, όχι. Πάει με τις φρυγανιές ο καφές. Καλημέρα, Ζήνα. Καλημέρα, ύπνε ρου. Δεν κοιμόμουν. Έμεινα ξαπλωμένη γιατί δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω. Άλλες Κυριακές πήγαμε στην εκκλησία. Αλλά τώρα με το πένθος ούτε για να λειτουργηθούμε δεν βγαίνουμε έξω από το σπίτι. Φυλακή εμείς οι γυναίκες. Ενώ εσείς. Ελπίζω να μην θυμώνεις όπως τη μαμά όταν παίζω πιάνο, ε. Θυμώνει η μαμά. Άσε να μην πω. Ρόι, τσακωθήκατε με τη μαμά?
Δεν με νοιάζει. Τι πάθατε, Κλωή? Τίποτα. Για το θεαθή είναι το πένθος της. Δεν θα πεις στον αδερφό σου τι έχεις με τη μαμά? Άσε, Ζήνων, καλύτερα. Πάω να δω αν έφερε τίποτα. Αυτός να μας ταΐσει. Άραγε ευδόκησε σήμερα να φέρει φαΐ. Ποιος αυτός, Κλωή? Ο νέος οικοδεσπότης. Ο σπουδαίος διαχειριστής. Ο θεόπεμπτος προμηθευτής αγαθών του σπιτιού μας. Αυτός. Ο θείος Κλέον. Ποιος θείος Κλέον? Ξέρει από ψώνια ο θείος Κλέον. Ο κύριος Νικόλας. Ποιος? Ο Δημητρός είναι. Ο Δημητρός. Τόσα χρόνια ο Δημητρός δεν μας ψώνησε. Γιατί είναι ο οικοδεσπότης? Τη δουλειά του κάνει όπως πάντα. Όπως πάντα, ε. Καημένε, Ζήνων. Τι θέλεις να πεις? Χλόη! Χλόη! Στον κύριο Νικόλα. Ζωή σε λόγους σας. Επίσης. Μέσα ενός Ζήνου. Ναι, κοπιάστε. Ζήνου, παιδί μου, καλώς όρισες. Να με συγχωρείς, Ζήνου, παιδί μου, που δεν ήρθα νωρίτερα να σε δω και σε καλώς. Από τηλεφώνου. Εντάξει, εντάξει. Μην με παρεξηγήσεις να χαρείς. Με αυτό το blackout, πού να βγεις έξω τη νύχτα? Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Μια Κυριακή μας έμεινε να πάμε κάπου να δούμε κόσμο. Μου φαίνεσαι κάπως... γιαλασμένος, ε. Όχι, αλλά... έλα, 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 κάθισε, κάθισε. Πες το, πες το, μη στενοχωριέσαι. Κάπως... γιαλασμένος. Κάπως κουρασμένος, πώς να το πω. Θα συμπήραξε πολύ που έχασες το φίλο στον Αριστίδη, ε. Όσο να είναι, με το μακαρίτι μας, λέω στο νύχι, με το κρέας. Το χτύπημα ήταν βαρύ. Τι θα γίνει? Ζωή σε λόγου μας. Πες μου τα νέα σου, Ζήνο, παιδί μου, ε. Πώς πας, δυσκολίες, ε? Τρομερά πράγματα, κύριε Νικόλα. Τρομερά πράγματα. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, είπαμε, δεν βαριέσαι. Θα ρηχτούν 5-6 κανονιές. Ο Χίτλερ θα πει τους Αγγλοπόλους, ελάτε να κάνουμε ειρήνη, πάει, τελείωσε. Πού να φανταστούμε πως σε λιγότερες από 3 εβδομάδες ο Χίτλερ θα μπαίνει θριαμβευτής στο Παρίσι. Πλημμύρισαν οι δρόμοι από πρόσφυγες που γύρευαν τρόπο να γλιτώσουν. Μέσα σε αυτόν τον τρομαγμένο συρφετό ήμουν κι εγώ. Εγώ, ανθουσιώδης εθελοντής, που ερευόμουν ανδρείες και κατορθώματα ηρωικά να φεύγω αλαφιασμένος μαζί με τους γέρους, τα γυναικόπαιδα και τις καρότσες με πληγωμένους. Άστα, κύριε Νικόλα, άστα. Φρικτά πράγματα. Πόλεμος. Ευτυχώς, εδώ εσάς όμως ούτε πώς σας πιάνει αυτό το μακελιό της Ευρώπης, ε? Μέχρι τη στιγμή να χτυπήσουμε ξύλο, καλά τα πάμε. Ναι, έχει όμως και εμάς ο πόλεμος κάποιο αντίκτυπο. Κλείσαν όλες οι δουλειές. Σταμάτησε το εμπόριο. Ούτε εισαγωγές, ούτε εξαγωγές. Ο κόσμος δεν βρίσκει τίποτα να φάει, να αντιθεί. Τα πάντα εξαφανίστηκαν από προσώπους της γης. Και δεν φτάνουν αυτά, έχουμε και συσκότηση. Μόλις μπήκε η Ιταλία στον πόλεμο, απαγορεύτηκε τη νύχτα να φανεί έξω φως. Η Κύπρος καλά την έχει, κύριε Νικόλα. Για την ώρα καλά είμαστε. Φοβούμαι όμως ότι ο πόλεμος θα μας πιάσει και εμάς. Οι Εγγλέζοι κουβαλούν εδώ στρατό. Χτίζουν αεροδρόμιο στο Βούναρο. Σκαβούν χαρακώματα μέσα στις πόλεις. Μην ανησυχείς, κύριε Νικόλα, μην ανησυχείς. Είμαστε μακριά εμείς. Πες μου τώρα τα δικά σου. Εσύ πώς θα πας? Η Δεσποινή Τερέζα καλά? Το κατάστημα? Η αδερφή μου η Τερέζα μια χαρά είναι. Εγώ δεν τα πάω καλά. Τι? Αρρωστός? Κάτι παραπάνω και. Περίμενα πώς και πώς να έρθεις, παιδί μου, να βάλεις μια τάξη.
εγώ να βγω τάξη. Πού κύριε Νικόλα? Στο κατάστημα. Στο σπίτι. Τι έχω να κάνω εγώ με το κατάστημα ή με το σπίτι? Είσαι ο άντρας του σπιτιού. Πρέπει να πάρεις τη θέση του Μακαρίτη. Εσύ πρέπει να είσαι ο οικοδεσπότης τώρα. Ωραία, να πάρω τη θέση του πατέρα μου. Και? Να βάλεις μια τάξη. Στο σπίτι. Δουλειά της οικοδέσπονας η τάξη στο σπίτι. Να πω της μητέρας μου, κάμε στην πάντα να κουμαντάρω εγώ το σπίτι σου. Να πω σε εσένα, κύριε Νικόλα, φύγει από τη μέση να διευθύνω εγώ το κατάστημα, γιατί είμαι ο γιος του δομέστικα. Όπως είναι η μαμά με το σπίτι, είσαι εσύ με το κατάστημα, κύριε Νικόλα. Δεν είμαι τίποτα εγώ, σύνομαι, παιδί μου. Τίποτα. Με ξεφτέρισε ο τρισκατάλατος. Με έκανε σκουπίδι. Κάποιος, κύριε Νικόλα. Να χαρίσει, σύνομαι, παιδί μου. Διώξε τον από το σπίτι σας. Πέταξε τον έξω από τις κλωτσίες. Θα μας καταστρέψει όλους μας. Και εσάς, όπως και εμένα. Το τσοσκόφι στα πόδια του πήγαμε εμένα. Τον Νικόλα Μιχαηλίδη. Να χαρείς, πέταξε τον έξω με τις κλωτσίες. Πριν καταστράψει το σπιτικό σας. Σε παρακαλώ, διώξε το, διώξε το. Απόδειξε το ότι δεν είσαι οριστίδης εσύ. Είσαι ο Ζήνο δομέστικας. Εσύ έχεις πυγμή στέρηση. Δεν είσαι ο Αριστίδης, ο απονείδευτος που έφυγε τα πάντα στο έλεος της μητέρας σου. Σε παρακαλώ, Ζήνο, παιδί μου. Σε κετέ μου. Πάρε την τύχη μας στα χέρια σου. Εσύ. Τι έγινε, κύριε Νικόλα? Θα μου εξηγήσει επιτέλους να ξέρω. Πέταξε τον έξω από το σπίτι σου. Από το κατάστημα. Σου το λέω σαν πατέρας. Είναι ο διάολος μεταμορφωμένος. Μα για το Δημητρό μου λέει τόση ώρα. Γι' αυτό το χωριατόπεδο. Χειμώνα σου, κύριε. Με περίμενες με αγωνία, λέει, να γυρίσω εγώ από το Παρίσι για να διώξω τον Δημητρό. Καλά, εσύ γιατί δεν τον έστειλες από εκεί που ήρθε, αφού δεν σου κάνει? Εγώ. Ο ίδιος ο Μακαρίτης ο Αριστίδης. Ο ίδιος που τον εκουβαλήσε μέσα στο σπίτι του. Δεν μπόρεσε να το διώξει. Πώς θα μπορούσα εγώ? Τι μου λες, κύριε Νικόλα? Δεν μπόρεσε να το διώξει ο πατέρας μου. Γιατί? 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 Εξήγησε μου, κύριε Νικόλα. Εξήγησε μου και θα τον διώξω εγώ αμέσως. Μη ζητάς από μένα εξηγήσεις, παιδί μου, να χαρείς. Μη ζητάς από μένα εξηγήσεις. Δεν θέλεις να το διώξω? Με θεώρησε, δηλαδή, μόνο παιδί μου. Αλλά μην επιμένεις, σε παρακαλώ, δεν μπορώ εγώ να σου εξηγήσω. Σε παρακαλώ, για όνομα του Θεού, για το όνομα μας, διώξε τον από το σπίτι σου. Προπάντων, για το καλό της οικογένειας. Το όνομα της οικογένειας. Το όνομα της οικογένειας. Τώρα έχω απέτηση να μου πεις. Κάτι σοβαρό έχει γίνει εδώ μέσα και μου το κρύβεται. Και θα μου πεις εσύ που με αγαπάς, παιδί σου, και μόνο από σένα θα μάθει την αλήθεια. Σωστά? Σε αγαπώ σαν παιδί μου. Αλλά... Περιμένω. Υπέφερε ο Μακαρίτης ο Αριστίδης που τον έβλεπε, αλλά... τον ήθελε η μητέρα σου. Και αυτός ο καημός... έστειλε τον Αριστίδη... μέσα σε δύο μήνες στον τάφο. Τι μου λες, κύριε Νικόλα? Η μητέρα μου... Τσάι Διόσμη. Μόλις μου δώσει η μυρωδιά του Διόσμη, νομίζω ότι είμαι συνεχωμένη. Χάθηκε καλέ το ρούσικο από την αγορά.
Τι φταίει ο κόσμος αν οι Εγγλέζοι άρχισαν πόλεμο με τους Γερμανούς. Μπορείς να προγευματίσεις με διόσμη. Τι έχεις πάλι εσύ. Στραβοκοιμήθηκες. Δεν έχω τίποτα. Κατέβηκες μουτρωμένη. Γιατί δεν μιλάς. Γιατί δεν έχω τίποτα καλύτερο από τη σιωπή. Εξυπνάδες. Χόρτα. Κι άλλα χόρτα, Δημητρό. Πρόβατα θα τασεις. Παραμπαμ. Ο κρυμμένος θησαυρός. Τσάι ρούσικο έφερες. Μόνο τσάι ρούσικο, κύριε Λιτό. Ό,τι υποθεί η ψυχή σας, κύριε Λιτό. Αυτό δεν είναι κοφίνι. Τι είναι, καλέ. Αυτό είναι η βρύση των αγαθών. Το κέρας της αμαλθίας. Όχι της αμαρτίας, μαμά. Μην ανησυχείς. Της αμαλθίας, είπα. Σωστά το είπες. Τσιγάρα για το Ζήνωνα. Μια στιγμή, Χλόη. Μια στιγμή. Από το κέρας της αμαρτίας για σένα. Σοκολάτες, Χλόη. Σοκολάτες. Ξέρεις τι πάει να πει τη σήμερα όλη μέρα. Δεν της θέλω. Πέταξα της. Τσιγάρα για το Ζήνωνα έφερε. Ορίστε τα βιτζίνια που θέλει. Μπράβο, Δημητρό μου. Για το χατήρι της βασιλιτσάς πίνει γλάστρα το νερό. Για σένα. Για σένα κάνω τη γη πηγή. Μόνο για σένα. Να σε φιλήσω, Δημητρό μου. Είδες τι μου έκαμες. Τι. Μου άνοιξες την όρεξη μου. Με άναψες. Αλήθεια. Θέλω να σε φάω. Ακόμα ένα. Όχι, όχι, θα μας δουν. Έλα νύχτα, έλα νύχτα. Σε προσμένει με λαχτάρα ο τυχερός ο Δημητρός. Έλα νύχτα στην αγκάλι της μεγάλης μου αγάπης, της πιο όμορφης γυναίκας που έπλασε ο Θεός. Έλα νύχτα να χαρώ τα κάλλη της. Εντάξει, απόψε. Το ρωτάς, Δημητρό μου, το ρωτάς. Τι είναι αυτό. Ρίστα για τα πράγματα που έφερα. Πόσα επλήρωσα. Να σου το δώσω, Δημητρό μου. Έβαλες και τα τσιγάρα του Ζήνου. Μα είναι τα χτεσινά, τα προχτεσινά. Κάθε φορά που σας φέρνω πράγματα να με πληρώνεις. Καλύτερα να τα σημειώνω. Τα κανονίζουμε αργότερα. Εκτός αν δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Τι λες, καλέ. Εμπιστοσύνη. Έβαλες τα τσιγάρα του Ζήνου, ναι. Όλα, όλα τα έβαλα. Δεν το άξιζε να το φέρω τσιγάρα, το ξέρεις. Μην το συνερίζεσαι, Δημητρό μου. Είναι ακόμη τσακισμένος με την κατάσταση. Δεν με χωνεύει. Ούτε ο Ζήνων, ούτε η Χλόη. Τι έχουν μαζί μου. Πήγαινε να του δώσεις τα τσιγάρα, Δημητρό μου, για να τον καλοπιάσεις. Να δει πόσο πολύ φροντίζεις για μας. Για χάρη των δομέστικων. Για χάρη όλων μας. Μέσα είναι. Παιδεύεται με το πιάνο του. Σε φιλήσω. Όχι, όχι, όχι. Το βράδυ. Υπομονή. Έλα νύχτα. Έλα νύχτα. Αύριο πρωί πρωί θα είσαι στο κατάστημα, κύριε Νικόλα. Εγώ εσένα ξέρω για διευθυντή. Μπορώ να ανεχτώ ένα χωριατόπεδο να διευθύνει το κατάστημα και να διαχειρίζει. Η μητέρα σου ζήνονται. Άσε τη μητέρα μου. Αύριο θα γυρίσεις στη θέση σου. Τσιγάρα να φουμάρεις ώσπου να παραδοθεί ο Χίτλερ. 400 βιρτσίνια ζήνων. Πάρτα. Τι είναι αυτή η ενέργεια. Δεν τα θέλεις, καλή σου προαίρεση. Πού τα παίρνεις. Σε αυτούς που τα θέλουν και θα μου πούνε ευχαριστώ, όχι ανεδί. Είναι πολύ ευθυκτός, βλέπω. Είναι τρόπος αυτός να πετάς τα τσιγάρα πάνω στο πιάτο. Πολύ θάρρος έχεις πάρει εδώ μέσα, δεν νομίζεις. Νιώθω σαν σπίτι μου γι' αυτό. Τέλος πάντων. Δύο κούτες τσιγάρα, πού τα βρήκες. Πού τα βρήκα, μη ρωτάς. Είναι του στρατού. Ο Λάζιτας. Βλέπε, άκου, σιώπα. Τσιγάρα, βιρτσίνια, δεν θέλεις. Φουμαρέτα και σιώπα. Να μας στείλεις φυλακή. Πόσα σου πήραν. Καμπόσα, μη ρωτάς. Να σε πληρώσω, πόσα. Είναι πληρωμένα, τα κανόνισα. Τι σε κόφτει. Να μην με κόφτει για τα τσιγάρα μου. Ορίστε, τα έχεις, τι άλλο θέλεις. Γιατί σκαλίζεις τα χώματα. Όταν σου τελειώσουν, εγώ πάλι είμαι εδώ. Εσύ φούμα ρέτα και μη σε νοιάζει.
Δώσε του να πάει καπνός. Στάσου. Τι. Θέλεις τίποτε άλλο? Ναι, θέλω. Ό,τι πεθυμάει η ψυχή σου. Μπισκότα, ουίσκι, μαρμελάδα. Τι θέλεις? Εγώ δεν θέλω τίποτα. Ο διευθυντής σου κάτι έχει να σου πει. Ο διευθυντής μου? Έλα, κύριε Νικόλα. Πες του τι θέλεις. Δείξε την πυγμή σου. Εγώ? Ναι. Εγώ. Θέλω να... Έλα, γέρο μου. Πες μου και θα το έχεις. Κανένα μπλάστερ για τα νεφρά. Κανένα δυναμωτικό για υπερήλικες, βιταμίνες, μήνος, ό,τι θέλεις. Να φύγεις, αν θέλω. Να φύγεις, μαύρα σατανά. Αλλά μην ευριάζει, θα πάθεις καμιά συμφόρηση. Εγώ φεύγω, αλλά ο Ζήνο λέει πως με ήθελες. Φεύγω εγώ. Μη μας κάμνεις το κοροϊδό, σε διώχνει, καταλαβαίνεις. Μα φεύγω, δεν ήρθα να καθίσω. Έχω δουλειά, πρέπει να φύγω. Από το κατάστημα σε διώχνει ο κύριος Νικόλας. Να μην ξαναπατήσεις το κατάστημα. Να φύγεις, να ησυχάσω. Να μην σε ξαναδώ μπροστά μου, κακούργε! Σιγά τα νεύρα σου, γερο Νικόλα, σιγά. Δεν θέλεις να με ξαναδείς, μην έρχεσαι στο κατάστημα. Δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνια να κάτσει στο σπίτι σου να ησυχάσεις. Το μηνιάτικο θα σου το στέλνω τακτικά. Ακούει, Ζήνο, παιδί μου, να μου στέλνει, λέει, το μηνιάτικο. Μια λίρα το μήνα. Μια λίρα, Ζήνο, παιδί μου. Λοιπόν, εγώ, μια λίρα. Φύγεις τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Πάβεσαι από τώρα να φύγεις από το σπίτι μας. Ποιο σπίτι σας? Αυτό δίπλα που κάθεσαι, δεν είναι δικό μας. Να το αδειάσεις αμέσως τώρα. Δεν είσαι πια ούτε υπάλληλος, ούτε υπηρέτης στο σπίτι του Δομέστικα. Ούτε υπάλληλος, ούτε υπηρέτης σου είμαι, κύριε Ζήνον Δομέστικα. Σε εσάς, τους αριστοκράτες, δούλοι εσείς είσαστε, κύριε Δομέστικα. Γιατί περιμένετε να σας φέρουν άλλοι το φαΐ σας. Η φουρτούνα του πολέμου βουλιάζει το καράβι σας, κύριε Δομέστικα. Δεν το πήρες ακόμα μυρωδιά? Είναι ώρα να διώξεις τον καπετάνιο του καραβιού σου. Ωραία, λοιπόν. Φεύγω. Για να βουλιάξετε μια ώρα αρχίτερα. Γεια σας. Φεύγεις, Δημήτρο? Φεύγω, κυρία Λιτό. Γεια σας. Μια στιγμή. Μπορεί να θέλουμε τίποτε άλλο. Έδωσες τα τσιγάρα στο Ζήνονα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Ζήνονα, είναι τα Βιρτζίνια που θέλεις? Ναι, ναι. Προγευμάτισε, Ζήνον. Να σου φέρει η Μαρία λίγο βούτυρο, μαρμελάδα, τυρί. Μας τα έφερε ο Δημητρός. Εσύ, Νικόλα, προγευμάτισες? Μόλις ήρθα από τη λειτουργία, θα πάω σπίτι, Λιτό. Μαρία! Δεν θέλω τίποτα. Άσε τη Μαρία. Πληρώσες τα τσιγάρα? Ναι. Καμία σοκολάτα θέλεις? Δεν θέλω τίποτε, σου λέω. Τα άλλα πράγματα τα πλήρωσες? Γιατί ρωτάς συνέχεια αν τα πλήρωσα? Τα πλήρωσα. Γιατί? Για να μην φύγει απλήρωτος αυτός που τα έφερε. Τον ξόφλησες? Εσένα τι σε νοιάζει? Ο Δημητρός φεύγει, μαμά. Στο να πάει τη βόλτα του. Κυριακή είναι. Να ανασάνει κι αυτός μια σταλιά. Όπου θέλει να πάει. Δεν είναι πια ούτε υπάλληλος, ούτε υπηρέτης στο σπίτι μας. Είναι κύριος. Σωστά, κύριε Δημητρό Ξηδάτε. Σωστά, κύριε Ζήνον Δομέστικα. Γεια σας. Μια στιγμή. Δεν θα με εξηγήσεις, Δημητρό. Τι πάει να πει φεύγεις? Πάει να πει ότι τον έδιωξα. Τον έδιωξες? Έδιωξες εσύ τον Δημητρό? Ναι. Εγώ έδιωξα τον Δημητρό. Από πού τον έδιωξες? Από το κατάστημα και από το σπίτι. Το σπίτι μου. Το κατάστημά μου. Δική μου περιουσία. Εγώ τη διαχειρίζομαι. Είμαστε παιδιά σου. Στη θέση του πατέρα μου τώρα είμαι εγώ. Άξιος όσο και ο Μακαρίτης. Ξέρεις εσύ από διαχείριση. Πώς θα τα βγάλεις πέρα με αυτή την κατάσταση? Με αυτό το κυκαιώνα που μας έφερε ο πόλεμος. Πώς θα βγάζεις έξοδα του σπιτιού εσύ? Εσύ ο ίδιος. Από πού και πώς αγοράζουμε το ψωμί που τρώμε κάθε μέρα, ξέρεις? Άκου να διώξεις τον Δημητρό. Και ποιος θα μας φροντίζει? Το σκέφτηκες αυτό? Νεαρέ βιρτουόζε του πιάνου. Ο κ. Νικόλας. Τόσα χρόνια που διαχειρίζεται τα περιουσιακά μας, στερηθήκαμε τίποτε. Γιατί τον παραμερίσες, μαμά? Γιατί τον πέταξες στο περιθώριο? Επιτρέπεται να διώξεις τον κύριο Νικόλα και να βάλεις στη θέση του έναν απαίδευτο μπακαλόγατο? Απαίδευτος μπακαλόγατος ο Δημητρός. Πονηρός και ακαταλόγιστος. Έτσι σου είπανε? Πονηρός, ακαταλόγιστος, απαίδευτος. Νικόλα. Μάλιστα, κυρία Δομέστικα. Ψεύτης και πατεώνας. Πρόσεξε τα λόγια σου, γέρο. Χάνεις την υπόψη σου να τον υποστηρίζεις. Παραφέρεσαι, γέρο Νικόλα, πρόσεχε. Τι του βρίσκεις, μαμά, και τον θέλεις να μείνει? Τι του βρίσκει? Άσε να μείνει.
Τι να πεις. Πες το. Ξέρασε τη χολή σου. Φεύγω. Ούτε θα με ξαναδείς. Στάσου, κύριε Νικόλα. Να μην σώσεις να βρεθείς μπροστά μου. Τροπή σου, συκοφάντη. Τι να μην πεις, κύριε Νικόλα. Άσε με, παιδί μου, Ζήνο. Άσε με. Το καλό που θέλω. Διώξε τον από το σπίτι σας. Διώξε τον σατανά. Διώξε τον. Μαμά, εσύ, η λιτό δομέστικα. Αν είναι δυνατόν. Εγώ, η λιτό δομέστικα. Λοιπόν, να φύγεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να με διώξεις, κύριε μορφωμένε μου σουργέ. Φεύγω μόνος μου. Όχι γιατί με διώχνεις εσύ, αλλά γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι αιτία να συκοφαντούν την κυρία Λιτό. Ωραία λοιπόν. Τι στέκεσαι. Δεν θα φύγεις, Δημητρό. Ας λέει ό,τι θέλει ο κόσμος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Άσε το Ζήνωνα. Αυτός έλειπε 2 χρόνια στη Γαλλία. Νομίζω ότι έμεινες όπως σε άφησε. Δεν ξέρει την αξία σου. Δεν καταλαβαίνει πόσο σε χρειαζόμαστε. Ποιος τον χρειάζεται. Μην επιμένεις, μαμά, σε παρακαλώ. Εσείς επιμένετε να δυστυχίσετε. Ποιος θα σας φέρνει να τρώτε, ε? Σιγά μην πεθάνουμε της πείνας. Θέλεις και εσύ να φύγω, Κλόη? Ναι. Για να καθαρίσει το σπίτι. Α, έτσι. Το λερώνω, ε. Ευχαριστώ για τη βρισιά σου. Γεια σου. Μην επιμένεις, κυρία Λιτό. Να σας λερώνω το σπίτι σας. Δεν θα φύγεις, Δημητρό. Σε παρακαλώ. Αδύνατο να μείνω. Εμένα δεν με σκέφτεσαι καθόλου. Έχεις παράπονο μαζί μου. Εγώ, μαζί σου. Εγώ για χάρη σου φεύγω, κυρία Λιτό. Δεν ακούς τι λέει ο Ζήνων και η Χλόη. Λερώνω το σπίτι σας. Μην το συνερίζεσαι, Δημητρό μου. Ό,τι πω εγώ θα γίνει. Όταν τα παιδιά σου υποψιάζονται τέτοια πράγματα, μου είναι αδύνατο να μείνω. Προτιμώ να χαθώ από προσώπου της γης. Παρασύρθηκαν από τις κακοήθειες του Νικόλα. Εγώ σε πρόσβαλα ποτέ? Μα δεν είμαι εγώ που προσβάλλομαι από τις κακοήθειες του Νικόλα. Για μένα δεν με κοφτεί ό,τι και να πούν. Εσένα είναι που προσβάλλουν οι υποψίες των παιδιών σου. Γι' αυτό είναι που θα φύγω, κύριε Λιτό. Για να αποδείξω πόσο τίμια και αξιοπρεπής γυναίκα είναι η κυρία Λιτό δομέστικα. Υποκρισίες. Εσύ να σκάσεις. Δεν θα φύγεις, Δημητρό. Μαμά, διάλεξε. Ή αυτόν ή τα παιδιά σου. Είσαι πιο ανόητος από την αδελφή σου, βλέπω. Ή αυτός ή εμείς. Πόσο άμυαλος είσαι για να με βάζεις μπροστά σε αυτό το δίλημα. Αυτός εδώ, που τώρα θέλετε να διώξετε. Δεν γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι όπως εσείς οι δύο, αλλά μεγάλωσε και ανατράφηκε μαζί σας. Τόσα χρόνια τον είχατε πλάι σας και δεν σας ενοχλούσε. Τώρα ξαφνικά έκατσε πάνω στην καμπούρα σας και θέλετε να τον ξεφορτωθείτε. Τόσα χρόνια έκαμνε τα θελήματα μας και τώρα του δίνεις ξαφνικά φτερά για να γίνει αφεντικό μέσα στο σπίτι μας. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε ποτέ. Σας ενοχλεί, που είναι πιο άξιος από όλους μας, ε? Σας ενοχλεί? Το που μας ενοχλεί και μας προσβάλλει είναι η σκανδαλιστική ευνοιά σου σε έναν παρήσακτο. Δεν δέχομαι ούτε στιγμή πια να μείνει στο σπίτι μας. Μα και να δέχεσαι δεν μένω εγώ. Γεια σας. Δημητρό. Μην επιμένεις, κυρία Λιτό. Δεν θέλω να τσακωθείς με τα παιδιά σου. Δεν θέλω να γίνω εγώ αιτία να χάσεις τα παιδιά σου. Θα μείνεις και εσύ, θα μείνουν και τα παιδιά μου. Εγώ δεν διώκω κανένα. Εγώ φεύγω, πως του θείου Κλέωνα. Πάω να μαζέψω τα πράγματα μου. Χλόη. Κι εγώ φεύγω. Φεύγεις, ναι ή όχι? Μα νομίζεις πως αστειεύουμε? Για να με παρακαλείτε, δεμένο. Τα τσιγάρα. Τα τσιγάρα δεν είναι για σένα, κύριε δομέστικα. Δεν τα πλήρωσες, μαμά? Τα έφερε για κάποιους φίλους του, λέει ο Δημητρός. Μαρία. Για σένα υπάρχουν στάνταρ. 38 τσιγάρα στο σελίδι. Στάνταρ πατίκι. Τα Βιρτζίνια είναι για τους φίλους μου. Όπως και η μαρμελάδα, το βούτυρο, καφέ. Θέλετε τίποτα, κύριε Λιτό? Πάρε ό,τι μας έφερε ο Δημητρός, Μαρία, και ξαναβάλτε στο κοφίνι. Δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας, Δημητρό. Λάθος, Μαρία. Είναι για κάποιους φίλους αυτά. Και πότε θα φέρεις τα δικά μας?
Δεν υπάρχουν για μας, Μαρία. Καλά θα τα αφήσετε να πάνε αλλού. Δεν τα θέλουμε, Μαρία. Δεν τα θέλουμε. Δώσ' τα πίσω. Εμαρτώ σου, κύριε, για τους φίλους του βρίσκει άλλο ο Δημήτρος. Δουλειά στο χέρι του. Ας μας αφήσει τουλάχιστον το αλεύρι. Μαρία, ο Ζήνων δεν τα θέλει, καταλαβαίνεις. Και τι θα τρώτε, Δεσποινής Χλώη, σταφιδόψουμο. Σταφιδόψουμο. Κουκιά με τα ζουζούνια. Ναι, γιατί όχι. Όλος ο κόσμος σταφιδόψουμο τρώει. Θα πίνουμε τσάι δυόσμη, καφέ από ρεβίθια καβουρδισμένα. Έτσι θέλουν τα παιδιά. Έτσι θα τρώμε, Μαρία. Μάρτο σου, κύριε, φακούν του παπά με τα πρόσφορα. Με την κουνιά πάει και το μανίκι. Αφού τουλάχιστον το αλεύρι για μας. Τρώνε σταφιδόψουμο με τον άμμο να πήξει ο νους τους. Μα δεν λέω για τους δομεστικείς, για μας λέω. Εμείς δεν είμαστε φίλοι σου. Άφησε μας τουλάχιστον το αλεύρι. Πες μου πόσα θέλεις να σε πληρώσω. Με πληρώσεις. Δισεύρετο, Μαρία μου. Κοστίζει ακριβά. Το ξέρω. Πες μου πόσα θέλεις. Λεφτά να μου δώσεις εσύ. Λεφτά. Ναι, είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε κάποια χρήματα. Λέγε πόσα θέλεις. 4 κιλά αλεύρι στο σακούλι, 4 φιλιά στα χείλη. Τα φιλιά μου είναι κρατημένα, Δημητρού. Λέγε πόσα θέλεις. 1 φιλί το κιλό. Δημητρού, θα μαλώσουμε. Σου πάνε και ακριβό. Το αστείο όταν παρατραβά γίνεται σαχλό. Δεν σου συμφέρει, Μαρία μου, φάει στα φιδόψου. Χριστέ και πώς το λέει. 4 κιλά αλεύρι τη σήμερον ημέρα. Μπορώ να βγάλω 40 φιλιά, Μαρία. Μόνο φιλιά. Τι ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Για σέναν όμως, που η λάμψη της ομορφιάς σου με καμνή κι αληθωρίζω, χαλάλη σου με 4 φιλιά. Άρχισες πάλι τις γαλιφιές σου. Μα το Θεό! Τι θα χάσεις, κούκλα μου. Καλά δεν σκέφτεσαι το φίλο σου τον Κώστα. Και ο Κώστας τι θα χάσει. Μάλλον θα κερδίσει. Γιατί αντί να τρώει σταφιδόψουμο τον άμμο, θα τρώει ολοκάθαρες πίτες με σιταρένιο αλεύρι. Μαζί μου εσύ και ο Κώστας, δεν βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Ποιος τον έκαμε μας τον Κώστα, ποιος του φέρνει δουλειές. Δεν έχουμε παράπονο, Δημητρού. Δεν είμαι σε αχάριστη. Αλλά, τι άλλα. Θέλεις να ασκήσουμε και με εσάς τα δευτέρια, όπως με τους δομέστικες. Είμαστε ευχάριστοι σαν τους δομεστικές. Αν δεν ήσουν εσύ, εγώ και ο Κώστας δεν θα μπορούσαμε να παντρευτούμε. Ο Θεός έστειλε σε εμάς. Θέλεις τώρα να ασκήσουμε τα δευτέρια μας. Και γιατί, για 4 φιλιά. Καλά, είναι αντάλλαγμα τώρα που μου ζητάς. Τι, πλάσμα του Θεού είμαι κι εγώ. Κάτι πρέπει να βγάζω κι εγώ. Όπως ο Κώστας, θέλω κι εγώ το κέρδος μου από το αλεύρι. Να το πάρεις σε χρήμα. Όπως παίρνεις και τις προμήθειες από τον Κώστα. Δεν είμαι ανώμαλος να πληρώνω με τον Κώστα με φιλιά. Άντρας είναι, πληρώνει με χρήμα. Μάρτωσο, κύριε, πεις μου που το έβαλε ο Δημητρός να με κολλάσει. Φταίω εγώ, αν έβαλε ο Θεός τη μαστοριά του να πλάσει τη Μαρία, να την κάνει τόσο όμορφη, να τη φέρει στο δρόμο της ζωής μου, να τη βλέπω και να τη λιγουρεύω. Μαρία. Πόσα. Όλα. Ποια όλα. Ό,τι έχει το καλάθι. Βούτυρο. Αλεύρι, μπισκότα, κονσέρβες, τα θέλεις, ό,τι έχει. Τα θέλω, αλλά δεν έχουμε χρήματα, εμείς δεν είμαστε δομέστικες. Δεν θέλω λεφτά από σένα, Μαρία μου. Να σου δώσω και την ψυχή μου. Έλα, πάμε στην καμάρι. Δημητρού, μην γίνεσαι πρόστιχος. Μπισκότα, βούτυρο, τσάι, καφέ. Δεν τα θέλεις. Ναι, αλλά το κοφίνι είναι εδώ. Γιατί να πάμε στην κάμαρή σου. Μη με παρεξηγείς, κούκλα μου. Έλα, μη με θυμώνεις. Πάμε. Να σου πω. Θα βάλουμε το κοφίνι κάτω από το κρεβάτι. Πάνω θα ξαπλώσουμε εμείς. 5-10 λεπτά.
κατεβαίνεις, παίρνεις το κοφίνι και πάει στο καλό. Εύκολο το έχεις, Δήμητρο. Αραβωνιασμένη κοπέλα να... Σε περιμένω. Μην αγωνιάζει, Ίνων. Θα έχεις τα βιτζίνια σου. Εγώ τις σοκολάτες και τα μπισκότα μου και η μαμά τις χαρές της. Λοιπόν, θα αναλάβεις εσύ, Δημητρό. Είδες, Ίνων, είδες. Ξαναμπήκε στο σπίτι μας το κέρας της αμαλθίας. Τρεις λίρες. Σου φαίνονται λίγα, αλλά τι να γίνει. Ο κύριος Νικόλας δεν εφρόντισε να γεμίσει η κάσα και μας την παράδωσε άδεια. Όταν θα ξαναγεμίσει, θα αυξηθεί και το χαρτσιλίκι σας. Να σου παίξω πουζουκάκι, μόμορφη διπλό παινιά. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μας γειτονιά. Εμείς το Μαξί πνιγυρεύουμε. Ναι, εμείς το Μαξί. Γιατί δηλαδή? Δεν είμαστε εμείς αριστοκράτες? Ας τη φροντίζει ο Κώστας. Τα καταφέρνει όμως. Ο Δημητρός είναι παμπώνιδος. Μπορεί να κολλάσει και καλόγρια ο αθειόφοβος. Έτσι κάνει και της μαμάς. Όσο μεγαλώνει το μίσος σου για μένα, τόσο πιο τρυφερά σε αγαπώ. Με τις αγάπης της.